Καλησπέρα σας. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω στα χέρια μου ένα ιδιόμορφο μοντέλο της Huion, το Inspiroi KeyDial KD200, που μου το παραχώρησε η Atlas Digital για να κάνουμε unboxing και review. Η Huion μας έχει συνηθίσει σε πολλά όμορφα, εργονομικά και κυρίως οικονομικά pen tablets. Το συγκεκριμένο μοντέλο ακολουθεί αυτή τη λογική και όπως ανακάλυψα είναι αρκετά ξεχωριστό και πρωτότυπο. Η Huion που της αρέσει να δοκιμάζει νέες ιδέες, αυτή τη φορά δημιούργησε όχι απλά ένα νέο pen tablet, αλλά κατά την άποψή μου μια νέα κατηγορία. Το KD200 είναι λεπτό στα 8,5 χιλιοστά με εργονομικό σχεδιασμό, με μία θύρα USB-C για τη φόρτισή του και με βάρος στα 650 γραμμάρια, που το κάνει ιδανικό για μεταφορά. Ανοίγοντας το κουτί βρίσκουμε ένα καλώδιο USB-USB-C, το εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Quick Start Guide, το ελαφρύ Pen 517 που λειτουργεί ηλεκτρομαγνητικά με λειτουργία κλίσης tilt μέχρι 60 μοίρες και περισσότερα από 8.000 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης. Υπάρχει επίσης το κλασικό donut που κρύβει μέσα του 10 μύτες αλλά και τον εξολκέα μύτης και λειτουργεί σαν stand για την πένα. Το κλασικό γαντάκι της Huion για να γλιστράει καλύτερα το χέρι στην επιφάνεια του tablet. Και τέλος, υπάρχει και ένα USB Bluetooth receiver σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν έχει ενσωματωμένο Bluetooth. Το πληκτρολόγιο είναι η πρώτη καινοτομία που βλέπουμε, με μια σειρά 5 κουμπιών για τις συντομεύσεις σας, ενώ υπάρχει και το dial controller για διαφορετικές λειτουργίες, όπως η αυξομοίωση μεγέθους του πινέλου ή εναλλακτικά zoom in, zoom out ή scroll up, scroll down στο εγγραφό σας. Η εναλλαγή των λειτουργιών του dial controller γίνεται με αυτό το κουμπί, ενώ δίπλα υπάρχει το κουμπί on και off του tablet. Το μέγεθος της ωφέλιμης επιφάνειας είναι ικανοποιητική στα 22,6x14,3 εκατοστά και η φύτηση είναι matte, ενώ σε συνδυασμό με το γάντι της Huion παρέχει στο χρήστη μια αναλογική αίσθηση χαρτιού. Η δεύτερη καινοτομία του Inspiroi KD200 είναι η εύκολη σύνδεση ασύρματα με το PC ή το Mac μέσω της τεχνολογίας Bluetooth 5 με απόσταση επικοινωνίας έως και 10 μέτρα. Σίγουρα χρήσιμο για όσους κάνουν πολλές παρουσιάσεις σε μεσές ή μεγάλες αίθουσες, ενώ εναλλακτικά μπορεί να συνδεθεί με καλώδιο USB-C. Χρησιμοποιώντας το driver της Huion, είναι εύκολο να ρυθμιστούν τα 5 κουμπιά με τις συντομεύσεις που θέλουμε, να ρυθμιστεί ο ωφέλιμος χώρος της ταμπλέτας με βάση την οθόνη μας, αλλά και να ρυθμιστούν τα 3 κουμπιά πάνω στο pen, καθώς και η λειτουργία του dial controller. Αν και είμαι επιφυλακτικός με τις ασύρματες συσκευές, μπορώ να πω ότι το KD200 με ενθουσίασε όταν το δοκίμασα. Έχει περάσει αρκετό καιρό την τελευταία φορά που χρησιμοποίησα pen tablets, οπότε μου πήρε λίγο χρόνο για να το συνηθίσω. Είναι εντυπωσιακό το πόσο πρακτικό είναι το πληκτρολόγιο, οπότε δεν χρειάζεται να έχω απλωμένο το χέρι μου για να φτάνω το πληκτρολόγιο του λάπτοπ, μιας και χρησιμοποιώ συντομεύσεις. Ενώ η εργονομική σχεδία στην πλευρά του πληκτρολογίου βοηθάει στο να μην καταπονείται ο καρπός. Το βρήκα αρκετά πιο ξεκούραστο σε σχέση με άλλα pen tablets που είχα δοκιμάσει στο παρελθόν. Και σίγουρα το γεγονός ότι συνδέεται ασύρματα το κάνει ιδανικό για όποιον θέλει να δουλέψει σε ένα καφέ ή στο τρένο ή θέλει να το χρησιμοποιήσει κατευθείαν μέσα από την τσάντα του χωρίς να μπλέκεται με φορτιστές και καλώδια. Η απόκριση του Bluetooth είναι εξαιρετική και τα επίπεδα πίεσης δουλεύουν άψογα. Πάμε να δούμε την τρίτη καινοτομία που παρουσιάζει η Huion με το Inspiroi KeyDial KD200, που είναι η σύνδεση με συσκευές Android μέσω του Bluetooth 5, χωρίς όμως τη χρήση κάποιου μετατροπέα. Άναψα το KD200, άνοιξα το Bluetooth στο κινητό μου και αμέσως το είδε κάνοντας το απαραίτητο pair. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Huion, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να πατήσει Ctrl Shift και Start για 3 δευτερόλεπτα, ώστε μια περιοχή της επιφάνειας σχεδίασης του pen tablet να ταιριάξει με την όρθια οθόνη της Android συσκευής. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της Huion, το Huion Sketch, θέλοντας να ρυθμίσω τα κουμπιά των συντομεύσεων και το πενάκι, έπρεπε για την πρώτη φορά να συνδέσω το κινητό με την KD200 με ένα USB-C καλώδιο, ώστε να μπορούσα να κάνω τις απαραίτητες ρυθμίσεις μέσα από την εφαρμογή. Αν και δεν με βολεύουν οι μικρές οθόνες, μπορώ να πω ότι αποτελεί μια έξυπνη λύση για όποιον δεν έχει υπολογιστή και θέλει να αξιοποιήσει το κινητό του για να σχεδιάσει ή απλά να κρατήσει σημειώσεις.
Αν σας ενδιαφέρει για τέτοια χρήση, μπείτε πρώτα στο site της Huio να δείτε με ποια μοντέλα Android είναι συμβατό το tablet. Γενικά, το Inspiroi Dial KD200 είναι ένα νέο υβριδικό είδος pen tablet με εργονομικό σχεδιασμό σε χαμηλή τιμή, που απευθύνεται και στον απαιτητικό σχεδιαστή, είτε είναι γραφίστας είτε είναι εικονογράφος, αλλά και στον μέσο χρήστη που του δίνει τη δυνατότητα να κάνει άνετα μια παρουσίαση σε μια μεγάλη αίθουσα ή να το χρησιμοποιήσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ακόμα και για αυτόν που θέλει να το συνδυάσει με το κινητό του για να κρατήσει σημειώσεις ή να ζωγραφίσει. Συνδέεται και με PC και με Mac και με Android tablet, ενώ η μπαταρία του κρατάει αρκετές ώρες πριν την επόμενη φόρτιση. Μπορείτε να το βρείτε από την Atlas Digital, τον μόνο επίσημο αντιπρόσωπο της Huio στην Ελλάδα, και υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο. Αν το δοκιμάσετε ή έχετε κάποια πορεία, αφήστε κάποιο σχόλιο. Σας ευχαριστώ και τα λέμε την επόμενη φορά.